ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΛΜΕ. Καταγγέλνουμε την απαράδεκτη κατάσταση, την απαγόρευση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΛΜΕ να καταθέσει στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου. Έχουμε χρέος απέναντι στους 72.000 συναδέλφους που εκπροσωπούμε και κυρίως 600.000 μαθητές δευτεροβάθμια εκπαίδευση να δώσουμε το παράδειγμα καταθέτοντας στεφάνι. Απαιτούμε τώρα από την πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου αλλά και την κυβέρνηση συνολικά να δώσει σήμα στην αστυνομία να ανοίξει την πύλη να καταθέσουμε ένα στεφάνι. Είναι πραγματικά ντροπή, προσβάλλουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.